Βρισκόμαστε κάποιες δεκαετίες μετά από συνεχόμενες πανδημίες και πολέμους. Η αρχή ήταν το 2020 με τον COVID. Ακολούθησαν κι άλλοι ιοί. Οι άνθρωποι μπορούμε να πούμε ότι τα έκαναν θάλασσα και αντιμετώπισαν αρρώστιες και πολέμους. Έχασαν ο ένας τον άλλον και τελικά χάθηκε και η ουσία της ζωής. Η λύση που σκέφτηκαν ήταν να ιδρύσουν ιδρύματα για όλα τα παιδιά που θα γεννιόνταν ώστε να γίνει ένα restart. Μακριά από συναισθήματα, μακριά από φιλοδοξίες, μακριά ένας από τον άλλον. Τους βλέπετε, σε κουρδισμένα ρομποτάκια. Ρε, πώς και μας ακούσουν. Και δεν θέλουμε και να μας ακούσουν. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να μπούμε σήμερα στο χημείο του σχολείου. Σήμερα. Πού στα λάνια μου. Πού σε πρόκειται. Ρε, θα μας αποβάλουν. Ρε, εσείς, πού είναι οι υπόλοιποι. Μας περιμένουν στο καταφύγιο. Ακολουθήστε με. Άντε ρε παιδιά, πού είστε! Εντάξει βρε, εδώ είμαστε, πώς κάνεις έτσι! Καλά! Όσο λείπατε όμως, βρήκαμε φωτογραφίες ανθρώπων χωρίς προσωπία. Πω, δείτε πόσα χρώματα! Αυτό είναι το κόκκινο! Αυτό το μπλε είναι στέκα για τα μαλλιά! Ού, κορίτσια, κοιτάξτε, αυτά είναι καλλυντικά! Λοιπόν παιδιά, τα νέα δεν είναι και τα καλύτερα. Ακούγεται ότι θα χωριστούμε σε τμήματα το 5. Θα κοιμάμαστε από τις 7 και όχι από τις 9 το απόγευμα όπως συνηθίζετε. Και. Μισό. Και τα γεύματα θα είναι 5 λεπτά. Επίσης, θα μας δώσουν νέα προσωπία που θα καλύπτουν ολόκληρο το πρόσωπο. Πρέπει να βιαστούμε αν θέλουμε να πετύχει το σχέδιό μας. Παιδιά, το πρόβλημα όμως παραμένει. Δεν έχουμε έρθει ακόμα σε επαφή με ανθρώπους που έζησαν την περίοδο των συναισθημάτων. Είναι μόλις 5 δεκαετίες πίσω. Υπάρχουν και θυμούνται και πρέπει να τους βρούμε να μας εξηγήσουν τι σημαίνουν. Τι είναι η χαρά, τι είναι η θλίψη, τι είναι αυτό που λένε. Ο θυμός. Νομίζω ο θυμός είναι αυτό που νιώθω όταν σκέφτομαι ότι δεν είμαι αυτό που θα ήθελα να είμαι. Η χαρά πρέπει να είναι αυτό που έχουμε εμείς, παιδιά, αυτό που μας ενώνει. Ρε σεις, υπάρχει λέξη για αυτό που έχουμε και λέγεται φιλία. Λέτε να είναι και τα υπόλοιπα απαγορευμένα τόσο υπέροχα. Είναι. Το καλύτερο πρέπει να είναι η αγάπη. Εγώ πάντως θα ήθελα να δοκιμάσω και τη διασκέδαση. Εγώ θέλω να επιθυμίσω κάτι, αν και νομίζω πως ήδη το κάνω. Θέλω όλα τα παιδιά και όλοι οι έφηβοι να ξεκινήσουν να αισθάνονται ξανά. Υπήρχε κάτι τέτοιο και θα ήθελα να υπάρξει ξανά. Αχ, συγκινήθηκα, ρε. Μάγκες, καλά όλα αυτά, αλλά πρέπει να πάρουμε και τα κλειδιά του χημείου σιγά-σιγά, οπότε πάμε. Εννοείς αυτά. Το ξέρω ότι κάποια μέρα θα κάνεις κάτι μεγάλο. Λοιπόν, ακούστε. Το χημείο θα είναι άδειο για 3 ώρες. Μπαίνουμε από την κεντρική είσοδο σαν να μην συμβαίνει τίποτα και ψάχνουμε να βρούμε τη συνταγή για να φτιάξουμε μάχη συναισθημάτων. Πάρτε ό,τι βιβλία έχουμε βρει για τα συναισθήματα. Ωραία βόλτα! Χρήσιμη βόλτα! Χρειάζεται κάτι? Απλά να σας μιλήσουμε! Τι έχουμε να πούμε? Αυτή είναι η ώρα που περπατάμε, όχι η ώρα που μιλάμε. Θα διακόψουμε τη βόλτα μας απλά για να μιλήσουμε. Δεν θα μιλήσουμε, θα αισθανθούμε. Τι σημαίνει αυτό? Αισθάνομαι. Σημαίνει κάνω κάτι και. Κάνω κάτι και. Καλά, δεν ξέρετε τι σημαίνει αισθάνομαι και θέλετε να μας βάλετε να το κάνουμε. Ξέρω τι σημαίνει, απλά δεν μπορώ να το περιγράψω. Τι, τόσο δύσκολο είναι? Γιατί μας ενοχλείτε? Αυτό σημαίνει συναίσθημα. Τώρα εσύ, ας πούμε, είσαι θυμωμένη. Αισθάνεσαι το θυμό. Αχ, μας μπερδεύετε. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνουν όλα αυτά. Εγώ ξέρω τι συμβαίνει. Τι? Όντως ξέρεις. Σας παρακολουθώ μέρες τώρα. Θέλετε να βγάλουμε τα προσωπία μας? Τι? Αυτό είναι επικίνδυνο. Έχω ακούσει πολλές και τρομακτικές ιστορίες. Αυτά είναι ψέματα. Οι άνθρωποι ζούσαν ευτυχισμένοι, με όσα προβλήματα, αλλά ευτυχισμένοι. Το μόνο που θυμάμαι είναι μια γυναίκα, η μητέρα μου, να μου λέει πως με αγαπά. Θέλω να μάθω τι σημαίνει αυτό. Τι λέτε? Η αγάπη. Ξέρω, κλισέ, αλλά η αγάπη έδωσε τη λύση στο πρόβλημά μας. Χωρίς πολλά λόγια και τι μας πιέζει ο χρόνος, τα παιδιά μπήκανε όλοι μαζί στην ομάδα και ετοίμαζαν τη μάσκα των συναισθημάτων. Κάτι πάρα πολύ περίεργο συμβαίνει. Κάτι έχει αλλάξει, το καταλαβαίνω. Ό,τι πεις εσύ, είσαι πάντα σωστή και τέλεια. Όταν μεγαλώσεις, πρέπει να γίνεις η διευθύντρια του σχολείου. Πραγματικά δηλαδή, αναρωτιέμαι. Όντως δεν καταλαβαίνεις. Ακούς τι σου λέω. Ναι, ότι θα γίνεις η διευθύντρια του σχολείου. Πότε το είπα αυτό? Όποτε το αποφασίσεις, εμείς θα είμαστε κοντά σου. Έχουμε πρόβλημα. Ακούω. Έχουμε περίεργη κίνηση στο προάβλιο. Νομίζω πως κάποιοι συμμαθητές μας θέλουν να βγάλουν τα προσωπία τους. Κέβησαν κι άλλους. Συγγνώμη, να παρανάσαι. Τρέχουμε για να προλάβουμε το κακό. Έχουν μαζευτεί πάνω από 15.
Δεν πρέπει να το μάθουν οι καθηγητές. Θα μας αποβάλουν και ξέρετε τι θα γίνει. Αν αποβληθεί κάποιος, αναγκάζεται να ζήσει για πάντα στον έξω κόσμο. Ενημέρωσα ότι είναι περίεργη φάση. Έχω σχέδιο. Θα ακολουθήσουμε το δικό του σχέδιο και θα κάνουμε ένα δικό μας σχέδιο για να χαλάσουμε το δικό του σχέδιο. Αρνούμε και να το σχολιάσω. Λοιπόν, θα χρειαστούμε πληροφορίες. Τι κάνετε? Ήρθε η ώρα του φαγητού. Πού είστε? Είμαι προετοιμασμένη να φάω σούπα με λαχανικά. Ίσως πιο και ένα ψυκτικό. Παραδίδουμε εργασία στη χημεία μετά το φαγητό. Μη φας βαριά και νηστάξεις. Στο χημείο του σχολείου μας. Είχα πάει να δοκιμάσω κάποια πειράματα για την εργασία μου σχετικά με τους κορμούς των δέντρων στη Μαδαγασκάρη. Ναι, ξέρω. Ήταν εξαιρετικό δείγμα δουλειάς. Τρέμε, κύριε διευθυντά. Τι? Τα φιαλίδια δεν ήταν εκεί που είναι συνήθως και υπήρχαν στίγματα επάνω τους. Μου φάνηκε περίεργο γιατί είχα καθαρίσει τα πάντα. Και όταν καθαρίζω εγώ, ξέρετε. Ότι έχουμε εισβολή σημαίνει. Ίσως συνεργάζονται με ανθρώπους από έξω. Πρέπει να τους σταματήσουμε. Αλλά πρώτα πρέπει να μάθουμε πώς εμπλέκονται σε όλο αυτό. Και τι ζητούν? Κινδυνεύει η ζωή μας. Τι θα γίνει με το σχέδιο? Θα πάμε να φάμε? Μπερδεύτηκα. Χωριστείτε. Όλοι στο χημείο τώρα. Πρέπει να προστατεύσουμε το σχολείο μας. Είναι καθήκον μας να το προφυλάξουμε. Είστε μαζί μου? Είμαστε. Και κάπως έτσι έχουμε δύο στρατόπεδα. Και οι δύο έχουν τα δίκια τους. Ποιος θα κερδίσει? Εδώ που τα λέμε, γιατί να μην κερδίσουν και οι δύο? Εγώ λέω να κερδίσει δική μου ομάδα. Τι παίχτηκε? Παίχτηκε ότι η αφήγηση από εδώ και πέρα θα είναι και από τις δύο πλευρές. Νόμιζα ότι είμαι πρωταγωνίστρια. Νόμιζες. Λοιπόν, έχουμε το φινάλε και μας μένουν λίγα λεπτά για να τελειώσει η ταινία. Νιώθω ρηγμένη. Λοιπόν, οι ομάδες άνοιξαν στα χαρτιά τους και αποκάλυψαν τις προθέσεις τους. Από τη μία τα συναισθήματα, δηλαδή το άγνωστο. Αυτό που όλοι φοβόμασταν να ανακαλύψουμε. Και από την άλλη, η ασφαλής καθημερινότητα που τόσα χρόνια είχαμε. Πω, μια τρύπα στο νερό κάναμε. Τι κάνετε? Μην απαντήσετε. Ξέρουμε. Ποιος σας είπε ότι θέλουμε να βγάλουμε τα προσωπία και να αισθανθούμε? Είναι απίστευτο αυτό που κάνετε. Και να πείσετε κι άλλους, πόλεμο έχουμε. Όχι, έχουμε κάτι άχρωμο και αδιάφορο. Αλλά δείτε τι θα μπορούσαμε να έχουμε. Δεν μας ενδιαφέρουν όλα αυτά. Κι όμως, σκεφτείτε, δεν θέλετε να βγούμε έξω, να γνωρίσουμε τους δικούς μας, να ανακαλύψουμε τον κόσμο? Δεν υπάρχει κάτι για να ανακαλύψουμε. Μόλις ανακαλύψαμε. Αυτό που κάνουμε τώρα λέγεται καυγάς και προκαλείται από το θυμό. Είναι αυτό που νιώθετε. Ελάτε! Ελάτε! Δεν χάνουμε τίποτα αν δοκιμάσουμε. Είναι δύσκολο να εμπιστευτείς κάτι καινούριο. Το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να σας ακούω άλλο. Το μόνο που κάνετε είναι να αναστατώνετε τους μαθητές. Αναστάτωση είναι συνέστημα. Εμείς απλά το ζούμε σαν να μην μας συμβαίνει. Δεν μπορούμε απλά να ξυπνάμε, να τρώμε και να ξανακοιμόμαστε. Δεν καταλαβαίνετε ότι είναι άδικο απέναντι στους εαυτούς μας. Και τι προτείνετε? Να ζήσουμε όπως ζούσαν οι άνθρωποι? Ο τρόπος τους μας έφτασε εδώ. Το περιβάλλον καταστράφηκε. Η θερμοκρασία της γης απέκτησε ακραία συμπεριφορά και οι άνθρωποι, αντί να αντιμετωπίζουν τις πανδημίες και τις καταστροφές, προτίμησαν τους πολέμους μεταξύ τους. Προτιμώ να ζω έτσι. Κι όμως δεν προτιμάς, γιατί δεν έζησες ποτέ εκεί έξω. Δεν ξέρεις πώς είναι η ζωή έξω. Δεν χάνουμε τίποτα. Μπορεί να μην καταφέρουμε τίποτα. Αν όμως τα καταφέρουμε, τότε άξιζε να δοκιμάσουμε. Δεν ξέρω. Κοίτα, δεν είναι τόσο τρομακτικό. Απλά νιώθεις. Το κάνεις ούτως ή άλλως. Δεν χρειαζόμαστε κάτι, παρά μόνο να πιστέψουμε ότι αυτή τη φορά θα το κάνουμε καλύτερα. Αυτή τη φορά, μόνο ενωμένοι μπορούμε. Κι αν δεν πετύχει? Τότε, μια ομάδα παιδιών, σε μερικές δεκαετίες θα το πάρει από την αρχή. Ενημέρωσα ότι θα κερδίσει η δική μου ομάδα. Δεν κατάλαβες τίποτα από την ταινία. Έλεος. Το σίγουρο είναι ότι με ή χωρίς προσωπία, η φύλλα είναι το πιο ωραίο χρώμα. Τι λέτε, θα πούμε έξω?